το Προξενείο. Το τηλέφωνο του Προξενείου και ακούω το παιδί μου να κλαίει και να μου λέει: «Μπαμπά, ξεργού μαμά, είμαι στο νοσοκομείο. Τι είπα τη παιδί μου, ήμουν στην έκρηξη». Το μυαλό μας πήγε ότι έχει χάσει κάποιο μέλος του σώματός σας και. Ποιο σας καθησύχασε? Η κόρη μας μου λέει: «Εντάξει, είμαι από τη μελής, μόνο έχω ένα τραύμα μέσα στο πόδι, το οποίο θα με κάνει μέσα στο τραύμα, δεν το ξέρω εγώ». Και εντάξει, λέω, αφού ήταν 10 κανένα. Η ίδια κατάλαβε τι είχε συμβεί, τι σας είχε τα μαρκολόγια που είχε το περιστατικό? Ότι ξαφνικά ένιωσε την έκρηξη, πέσαν όλοι κάτω, το αστικό τμήμα τους πέταξε μακριά. Του πήρανε κάτι άτομα, του βάλανε σε ένα μαγαζί και κλείσανε τα στόρια, μου λέει, οι καταστηματάρχες. Ένας πανικός, δίπλα μου λέει σκοτωμένα άτομα, κάποιος είχε χάσει το πόδι του, το παιδάκι ήταν διαμολυσμένο. Τέλος πάντων, τραγικής καταστάσεις, πόλεμος μου λέει. Έτσι ακριβώς μου το είναι. Ήταν μόνη της τότε η κόρη σας? Μόνη της ήταν, ναι. Φοβήθηκε κάποια στιγμή στο νοσοκομείο, μήπως την εμπλέξουν επειδή είναι Ελληνίδα, τους φερθήκαν διαφορετικά? Όχι, δεν το σκέφτηκε αυτή. Εμείς το σκεφτήκαμε αυτό. Τι σκεφτήκατε? Ότι στην Τουρκία όπως πάει μπορεί να πλήξει άνετα. Να το περάσουν για άλλα. Τώρα, φοβηθήκατε μην τη βάλουν και την κοπέλα, σαν την υποψιαστούν για κάτι? Όλα παίζουν με την Τουρκία, όλα παίζουν. Επειδή είναι Ελληνίδα, δεν θέλουν και πολύ. Στο νοσοκομείο εκεί? Οι άνθρωποι αυτοί. Όχι, στο νοσοκομείο μου είπε η κόρη μου ότι φερθήκαν πάρα πολύ ευγενικά και ο διευθυντής του νοσοκομείου, οι άνθρωποι ήταν εξυπηρετικοί, ας πούμε. Αλλά θέλατε να έρθει εδώ? Οπωσδήποτε. Γιατί? Για πολλούς λόγους και για αυτούς που αναφερθήκαν πιο μπροστά. Ότι μπορεί άνετα να μπλέξει κάποιος ξένος ή τύπος στην Τουρκία. Μπορείς να αναφέρεις και να μπλέξει. Από αυτή την άποψη, αλλά και για να γυρίσουν Έλληνες γιατροί. Γιατί δεν ξέρουμε τι καθιστήσει που θα πει και πέρα σε νοσοκομεία. Οι άνθρωποι μπορεί να είναι καλοί, οι γιατροί δεν ξέρω. Αλλά οι δικοί μας τους έχουν πιο πολύ εμπιστοσύνη. Έπειτα επικοινωνήσε μαζί μας και ο κ. Υπουργός Υγείας, ο κ. Πλεύρης. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. 3-4 φορές μίλησε μαζί μου και είπε ότι έρχεται εδώ το παιδί, όλα τα αναλαμβάνουμε εμείς, μας δεν θα αναφερθήσει τίποτα. Και να ευχαριστήσω και τον δικηγόρο εκεί πέρα της οικογένειας. Τώρα έχω πάθει λίγο σοκ εκεί πέρα, λιγάκι. Έχετε αγωνία, να την υποδεχτείτε. Τον κύριο Ολίφεα εκεί πέρα, τον ευχαριστούμε και αυτός εδώ ρύθμισε και με τον υπηγό. Και όλους τους ανθρώπους από το Προξενείο που ήταν κοντά στο παιδί μου από την πρώτη στιγμή. Και το παρέκανε οτιδήποτε χρειαστεί. Και γενικά όλοι βοήθησαν για να έρθει το παιδί μου εδώ. Ποια είναι η πρώτη κουβέντα που θα της πείτε? Δεν ξέρω, δεν ξέρω, θέλω να το δω το παιδί μου ότι είναι καλά. Δεν ξέρω, τι να σου πω, δεν ξέρω, θα είναι το παιδί μου. Γερό να είναι, πόσο γυρίζει εδώ. Λυπάμαι για τον κόσμο που κάθεται εκεί που σκοτώθηκε, τα συλληπιτήριά μου και στις οικογένειες των ανθρώπων που πεθάνανε και όλους αυτούς που τραυματιστήκανε. Τι να κάνουμε, αλλά υπάρχουν και αυτά εδώ πέρα στον κόσμο.